Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με τον Δήμαρχο Αχιλέα Μπέο να στρέφει τα πυρά του κατά του επικεφαλής της παράταξης Μαζί για το Βόλο Ιάσον Αποστολάκη με αφορμή την έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το κλείσιμο του Χιτά του Βόλου. Όπως σημείωσε ο κύριος Μπέος, προσκομίζοντας μάλιστα τα αντίστοιχα έγγραφα στους επικεφαλείς των παρατάξεων, τη μηνυτήρια αναφορά για τον Χιτά κατέθεσε στην Εισαγγελία του Βόλου ο κύριος Αποστολάκης. Μολονότι η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, η διαδικασία, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, κινήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάνει λοιπόν ο κύριος Αποστολάκης μία αναφορά στην εισαγγελία και τι λέει, ότι του υποδείξαν για το Χιτά την κοινοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών για να δημιουργήσουν θέμα και έρχεται η συγγενής του κυρίου Φάμελου, άλλο φρούτο αυτός, τι μας προκύψαν τα 4 χρόνια και έδωσε διέταξε μία προκατακτική και έβγαλε με λάθος στοιχεία, ό,τι γουστάρισε μία έκθεση. Με λίγα λόγια έλεγε να κλείσει ο Χιτά, δηλαδή να γίνει ο Βόλος Κέρκυρα και Άργος. Δεν κλείνει ο Χιτά, ό,τι και να κάνετε, διαμήνυσε ο Αχιλέας Μπέος, ενώ κατήγγειλε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι μετά από καταγγελίες της πρώην μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ακύρωσε τη μελέτη του Δήμου Βόλου για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στον Χιτά. Απαντώντας στα πυρά του Δημάρχου Βόλου, επικεφαλής της παράταξης Μαζί για το Βόλο Ιάσον Αποστολάκης υποστήριξε ότι ζήτησε διερεύνηση των στοιχείων που είχε στη διάθεσή του και έψαξε το Δήμο ότι επί 5 χρόνια δεν σχεδίασε την επόμενη μέρα για τη διαχείριση των σκουπιδιών. 5 χρόνια έχουν περάσει και ενώ το 14 ο Χιτά έπρεπε να κλείσει ή να πάρει παράτος λύση για να μην να κλείσει. Πού τα πάμε τα σκουπιδιά, για τρέλα είναι. Αλλά αυτό πήρε παράτος λύση. Το βρήκα. Το Χιτά το βρήκα. Στη διάρκεια ψαχτήκαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε τη μονάδα επεξεργασίας και θα γίνει αυτή η μονάδα με τον καινούργιο νόμο τον αναρτησιακό, θα γίνει, δεν θέλετε, δεν θέλετε. Και καν θέλετε, να μιλήσουμε όμως. Είχατε στη διάρκεια σας 5 χρόνια, όταν έχοντας πάρει φυτά παράταση ζωής, να σχεδιάσετε την επόμενη μέρα. Απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης Απόστολου Ριζόπουλου για τα προβλήματα της σχολικής στέγης, ο Δήμαρχος του Βόλου κατέθεσε αναλυτικό απολογισμό. Συγκεκριμένα, από το 2009 έως το 2014 δαπανήθηκαν 910.000 ευρώ στα σχολεία από τα ταμεία του Δήμου και την πενταετία 2015-2019 8,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια ευρώ από ιδίους πόρους και 6 εκατομμύρια μέσω προγραμμάτων. Στην αρχή της συνεδρίασης έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη εκλεκτόρων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας.